Κύριε Φαράκλα, καλό σας απόγευμα και καλό μήνα. Καλό μήνα επίσης από το Λονδίνο μας. Εμείς έχουμε πτωτικούς δείχτες εδώ. Overall, παρόλη την ελαφρά άνοδο που είχαμε σήμερα στις 21 μονάδες, ανέβηκε ο δείχτης της κύρης 525. Ναι. Έτσι λοιπόν κλείσαμε σε αυτό το νούμερο που είναι βέβαια overall 146 μονάδες κάτω από το δείχτη της προηγούμενης εβδομάδας στη συνεδρία μας, που ήταν 1671, 146 μονάδες. Άρα, αυτό λέει λοιπόν, πολλά. Η πτώση συνεχίζεται όπως και εσείς είχατε εκτιμήσει το προηγούμενο διάστημα κατά τις συνομιλίες μας, και πείτε μας ποιες είναι από εδώ και πέρα οι προοπτικές και αν έχει κάτι αλλάξει. Να πούμε κάτι για να το καταλάβει και ο κάθε τηλεθεατής και ο διαφερόμενος για την αυτιλία, ότι μπορεί να κλείσαμε σήμερα 1525, φτάσαμε και στα 1475 στις 30 του μηνός. Πολύ χαμηλοί δείχτες. Βλέπουμε ότι κάθε μία κατηγορία αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Πρωτίστως τα Cape Size, τα βαπόρια. Αυτά τα βαπόρια τα οποία είχαν 2.600 και μονάδες και 3.264 κλείσανε μόλις στις 2.316 από τις 2.681. Μεγάλη ζημιά, 94 μονάδες κάτω. Άμα το βάλετε αυτό και με τις 583 που συζητάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα από την προηγούμενη, ναι, το ποσοστό γίνεται πολύ μεγάλο. Ακόμα και τα Πάναμαξ τα πλοία κατέβηκαν, είναι στα 1.631, μείον 36 από χτες, αλλά και 573 από την προηγούμενη εβδομάδα. Καμιά φορά βλέπετε και ταυτότητα στους αριθμούς. Ναι. Το Baltic Handy Index και αυτό κατέβηκε, είναι στα 1.273. Το BHSI και αυτό είναι στα 669, 4 από εχθές, από προχθές, αλλά και 20 από 649 την προηγούμενη εβδομάδα. Στα υγρά φορτία είμαστε πάντως στα χαμηλά επίπεδα. Το Baltic Dry Dirty Tanker Index είναι στις 595 συν 4, αλλά μείον 2 από την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι μια σταθερή πτωτική αγορά. Τα καθαρά φορτία όμως είχαν δύο μονάδες πάνω, αλλά πάντως και αυτά κάτω 3 μονάδες από τις 490 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα, αυτή λοιπόν είναι εν ολίγης η αγορά. Όλες οι εκτιμήσεις δηλαδή είναι αρνητικές για το μέλλον της ναυτιλίας. Πώς κινούνται τώρα οι πλειοκτήτες και πώς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση? Οι πλειοκτήτες, οι ισχυροί, οι πλειοκτήτες με τεράστια projectability και μεγάλες γνωριμίες θα είναι αυτοί οι οποίοι θα επιβιώσουν. Και το λέω αυτό διότι προχτές παρακολούθησα το σεμινάριο του Μουρ Στίβενς για τα ημερήσια τρέχοντα έξοδα των πλοίων, τα οποία, όπως θα διαπιστώσετε σε λίγες μέρες που θα έρθουν οι ειδήσεις παντού, θα είναι ανεβασμένα για φέτος κατά 3%, και η πρόβλεψη είναι και το 2014 θα ανεβούν 3,2%. Αυξάνονται τα πάντα. Ναι. Άρα λοιπόν, με μειωμένες τις ναυλαγορές και ανεβασμένα τα έξοδα και με μια volatile παγκόσμια αγορά και ένα άσχημο γεωπολιτικό κλίμα, καταλαβαίνετε ότι μόνο οι πανίσχυροι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και πλάνο Β και Γ και Δ, θα επιβιώσουν. Μάλιστα. Πείτε μας τώρα, είχατε και αρκετές εκδηλώσεις αυτές τις μέρες πάλι στο Λονδίνο που έχουν σχέση με την ναυτιλία, όπως χθες το London Maritime Association. Πείτε μας δύο λόγια για το τι έγινε στις εκδηλώσεις αυτές. Ένας ιστορικός οργανισμός στο Λονδίνο. Έγινε το γεύμα στο Baltic Exchange, στο χρηματιστήριο των ναύλων. Μας μίλησε ο πρόεδρος, ο Ντέρεκ Πρέντις, μια φυσιογνωμία της διευθύνσης ναυτιλίας και της ναυλαγοράς, γιατί θυμάται και διευθυντής του χρηματιστηρίου επί πολλά χρόνια, στα 87 του χρόνια, μας τα καλά. Έγινε μια ομιλία για την παράδοση, γιατί η μπάριζα του Αγίου Γεωργίου έχει το blue ensign της Βρετανικής σημαίας. Οι άνθρωποι εδώ ζουν με τις παραδόσεις τους για την ναυτιλία και τις μεταλαμπαδεύουν στις νέες γενναίες. Καλό θα είναι να το κάνουμε και εμείς αυτό που έχουμε τη δυνατότητα με το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. Σημαντικό αυτό που προωθήθηκε. Μας μίλησε ο καπετάνιος, ο ιδιαίτερος άνθρωπος, ο οποίος φυλάει το lock εκεί που μπαίνουν μέσα στις εξαφές αυτές τα διάφορα ποταμόπλια στον Τάμιση, και γίνεται ο inland τουρισμός. Ετοιμαζόμαστε όλοι μας τη Δευτέρα να υποδεχτούμε την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, που θα παρουσιαστεί και εκείνη στα εγκαίνια της World Travel Market, από τα οποία περιμένουμε πάρα πολλά ωφέλη η Ελλάδα,
Αρκεί να εργαστούμε μονιασμένα όλοι, να αναπτύξουμε τον τουρισμό και γενικότερα τον ναυτιλιακό τουρισμό, κρουαζιερόπλοια, σκάφη αναψυχής και όλα αυτά, από τα οποία προσμένουμε πάρα πολλά έσοδα με καλή οργάνωση και καλό μυαλό. Το άλλο γεγονός το οποίο είχαμε στο Λονδίνο ήταν από το London Shipping Law Center, ένα σεμινάριο σημαντικότατο αλλά εξειδικευμένο πάνω στο θέμα της επιλύσεως των διαφορών πάνω στις αναδυόμενες αγορές στα γραφεία των Leak Laters. Και τέλος να τελειώσουμε με μια σημαντική είδηση. Παρακολουθούμε από το Λονδίνο τα τεκτενόμενα στην Αθήνα που έχει κατά εμάς κάπως παγώσει η πρότυπη σύμβαση μεταξύ του ελληνικού κράτους και των υιογνωμόνων και αυτό θα πρέπει να παραμείνει το καθεστώς όπως έχει. Αφορά το θέμα του unlimited liability, της απεριόριστης ευθύνης των υιογνωμόνων, τα οποία θέλει η ελληνική κυβέρνηση. Όμως αυτό θα αποτελέσει ένα πρόβλημα, διότι οι υιογνώμονες, εάν πούνε όχι, απλά δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά για τα εμπορικά πλοία και όχι μόνο, και αυτό θα αποτελέσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό ας το προσέξουμε. Τέλος, σας ευχαριστούμε που μας ακολουθείτε συνεχώς στο θέμα της διεθνούς ναυτικοσυμβαστικής βιομηχανίας. Να πούμε ότι ευτυχώς για σας μας κοπιάρουν όλοι, βγαίνουν διάφοροι πρόεδροι και αντιπρόεδροι διάφορων οργανισμών και προτρέπουν τον Έλληνα να φέρει τα πλοία του για επισκευή στην Ελλάδα. Ας το κάνουν πρωτίστως οι ίδιοι, να φέρουν όλα τα πλοία στην Ελλάδα για επισκευές και να μην πηγαίνουν πουθενά. Οι διεθνείς μας σχέσεις θα συνεχίσουν να είναι ίδιες. Από το Λονδίνο σας ευχόμαστε ένα καλό μήνα, ένα καλό Σαββατοκύριακο και να σας ενημερώσουμε για όλες τις νέες εξελίξεις της ναυλαγοράς και όχι μόνο. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.